Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Έσπερος στην Καλυθέα. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μαζί σε απευθείας μετάδοση μέσω του Sports Hero την αναμέτρηση του Ίκαρου Καλυθέας με τον Ερμή Περάματος για την έκτη αγωνιστική της Αλφα Εσκανά των Ανδρών. Να δούμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες, ξεκινώντας πρώτα από τους φιλοξενούμενους με το 4 Ζήσης, με το 5 Τασόπουλος, με το 6 Κουντούρης, με το 7 Τζαγκαράκης, με το 8 Πέτας, με το 9 Φιλίππου, με το 10 Αρώνης, με το 11 Μπαμπούνης, με το 12 Τράμπαρης, με το 13 Κατσικάδης, με το 14 Μπακογιάννης, με το 15 Κερασίδης, προπονητής ο κύριος Καλόσακας, βοηθός ο κύριος Πασαγιάννης. Για το γηπεδούχο Ίκαρο, με το 4 Χριστοφίδης, με το 5 ο Πετρίδης, με το 6 ο Σταθόπουλος, με το 7 Καρκατσούλης, με το 8 Σκυφτός, με το 9 Βαθρακοκύλης, με το 12 Ρουκάς, με το 13 Γονίδης, με το 15 Σταύρος, με το 16 Τζαγκαράκης, με το 18 Λαμπρόπουλος. Ξεκινάνε για τον Ίκαρο ο Λαμπρόπουλος, ο Βαθρακοκύλης, ο Σταύρος, ο Σταθόπουλος και ο Καρκατσούλης. Πρώτη επίθεση στους γηπεδούχους και έχουμε βήματα. Τον Σταύρο. Σύνθεση για τους φιλοξενούμενους. Το πρώτο σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Τράμπαρη, που μαζί με τον Αρώνη, τον Ζήση, τον Πέτα και τον Τζαγκαράκη είναι η πεντάδα για την ομάδα του Περάματος. Βαθρακοκύλης, Καρκατσούλης, πλησιάζει, ανάποδο λέει, άπαστοχο. Την παραβρίσκει σε πόδι του παίχτη του Ερμή, του Τράμπαρη, και είναι για τον Ίκαρο Καλυθέας σε επίθεση 14 δευτερολέπτων. Καρκατσούλης στην επαναφορά. Έξω από το γήπεδο είναι ο Τράμπαρης και μαρκάρει. Καλές πάσες από τους παίχτες του Ερμή και 2-2 τρίποντα με τον Τράμπαρη να ευστοχεί από την άλλη πλευρά τώρα, από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ερμή. Νωρίτερα στο πρώτο του τρίποντο ήταν από εδώ κοντά στην κάμερα. Ωραίο κόψιμο από τον Αρώνη που έχει και την μπάλα. Ζήσης, Αρώνης. Κάνει την κίνηση, περνάει, δεν έχει κάνει βήματα, στέλνει την μπάλα με ταμπλό στο καλάθι, 0-8. Καρκατσούλης. Πάνω του ο Τράμπαρης, Καρκατσούλης άφησε στον Σταθόπουλο. Καρκατσούλης και πάλι Λαμπρόπουλος. Φάουλ που κερδίζει ο Σταθόπουλος από τον Αρώνη.
Λάθος η επαναφορά από τον Καρκατσούλη. Έκλεψε ο Αρώνης. Τράμπαρης, Αρώνης, περνάει την μπάλα μέσα στον Τζαγκαράκη που δεν μπορεί να ευστοχίσει. Καρκατσούλης περνάει ανάμεσα από τέσσερις, βγαίνει στο πλάι. Μπάλα φτάνει δύσκολα στον Βαθρακοκύλη, σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Λαμπρόπουλο. Πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους, 3-8. Φεύγει ο Καρκατσούλης, περνάει στη θέση του ο Χριστοφίδης. Αρώνης. Τζαγκαράκης, Πέτας. Αρώνης. Ζήσης, θέλησε να περάσει την μπάλα μέσα, βγήκε η άμυνα. 5 δευτερόλεπτα μένουν στο 24 για να κάνει την επίθεση ο Ερμής. Προπονητής του Ίκαρο, ο κύριος Βλασόπουλος, δεν θυμάμαι αν τον είπα, οπότε να μην το ξεχάσω να τον πω. Πέτας προσποιείται, πλησιάζει, περνάει πάσα, προλαβαίνει το χρόνο ο Τζαγκαράκης, παίρνει το rebound ο Λαμπρόπουλος. Του κάνει πολύ δύσκολη προσπάθεια, απλά για να μην χάσει την κατοχή, και κόβεται από πίσω με αυτό το εξαιρετικό stop από τον Αρώνη. Βαθρακοκύλης σταματάει στο high post, ωραίο shoot, 5-8. Αρώνης. Τζαγκαράκης. Αρώνης. Πέτας για τρεις, άστοχος. Πήδηξε και πήρε το rebound ο Ζήσης από τον Λαμπρόπουλο. Τώρα Ζήσης για τρεις. Δική του όλη η φάση αυτή, με το επιθετικό rebound και με το τρίποντο. Από τους 11 πόντους ο Ερμής έχει πετύχει τους 9 με σούτ 3 πόντων. Λαμπρόπουλος άστοχος για 3, rebound με ταμπλό ο Σταθόπουλος, 7-11. Συμπληρώνονται 4 λεπτά στο μάτς. Αρώνης. Πλησιάζει, βγάζει την μπάλα στη γωνία. Τζαγκαράκης έχει πάρει 3 επιθέσεις για 3. Έχει ευστοχίσει σε όλες, 100% σε 3 τρίποντα που έχει επιχειρήσει. Το ένα από αριστερά ψηλά έξω από την ρακέτα. Το δεύτερο δεξιά έξω από τη ρακέτα ψηλά. Το τρίτο στη γωνία αριστερά. Έχει πάρει όλες τις θέσεις των διαγωνισμών τριπόντων, 3 από τις 5 θέσεις. Για να δούμε αν θα σουτάρει και από τις άλλες 2 στην πορεία του μάτς. 14-7 double score για τον Ερμή Περάματος στο ξεκίνημα. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Τζαγκαράκης του Ίκαρου. Υπάρχει Τζαγκαράκης με το 7 και στον Ερμή. Και έτσι για να γίνει το λογικό, ο Τζαγκαράκης του Ίκαρου μαρκάρει το Τζαγκαράκη. Της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος του παίρνει το φάουλ τώρα από τον Σταθόπουλο. 16-7 και μία βολή. Βαθρακοκύλης προσποιείται, ο Ζήσης δεν τον άφησε να κάνει το σούτ. Βαθρακοκύλης παίρνει ένα πολύ δύσκολο σούτ, κερδίζει φάουλ για 3 πόντους. Για 3 βολές.
εύστοχο στις δύο πρώτες. Τρεις στις τρεις. 10-17, 5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και άλλο σου διατρής, να και ένα άστοχο από τον Τζαγκαράκη. Είπαμε, να τα βάλει κιόλα. Γιατί όχι, θα μου πείτε. Γιατί ποτέ δεν μπαίνουν όλα. Θα πάρει και άλλη προσπάθεια. Όχι, τώρα προσποιείται, μπαίνει φάουλ είναι αυτό. Φάουλ είναι, κατέβασε τα χέρια ο Τζαγκαράκης πάνω στον Τράμπαρη, όχι στον Τζαγκαράκη, το 12 είναι ο Τράμπαρης. Τον είπα Τζαγκαράκη δύο φορές, ζητώ συγγνώμη. Μην το αλλάξουμε και το επώνυμο, τώρα έχει βάλει 3 στα 4 τρίποντα. Αρώνης στην επαναφορά. Τράμπαρης, το τέλος του χρόνου, καλό σουτέρ είναι. Πολύ καλό σουτέρ. 10-19. Έχει 11 πόντους από τους 19 της ομάδας του. 10-20. Βαθρακοκύλης, πέρασε ωραία πάσα, αλλά δεν μπόρεσε ο Σταθόπουλος. Παίρνει ο Βαθρακοκύλης, του φεύγει μπαλά από τα χέρια, Ζήσης. Αφήνει στον Αρώνη. Ζήσης. Φάουλ χαμηλά, ο ένας Τζαγκαράκης στον άλλο Τζαγκαράκη. Δεύτερο φάουλ από τον παίχτη του Ίκαρου. Έχουν 3 οι γηπεδούχοι, 2 οι φιλοξενούμενοι. Όχι 3, 2 και 2. Δεν ξέρω γιατί, ναι, νομίζω ότι είναι λάθος το σκορ. Το είπα και πριν, 10-19 είναι. Ήταν για 2 πόντους. Ήταν για 2 πόντους, μου έκανε εντύπωση που είδα 20, 19 είναι η πόντη του Ερμή Περάματος. Δεν το έχει αλλάξει ακόμα η γραμματεία, θα το αλλάξει. Δίποντο τώρα από τον Πέτα. 19-21. 10-21. Φάουλ υπέρ του Ικαρού. Ήτανε, πατούσε πολύ μέσα από, από το τρίποντο ο παίχτης. Ο Τράμπαρης που ευστόχησε νωρίτερα. Λάθος είναι το σκορ ακόμα. Κάποια στιγμή θα φτιαχτεί. Τώρα είναι σωστό. 10-21. Βαθρακοκύλης, εύστοχος για δύο. Ωραία προσπάθεια. Αρώνης. Πέτας. Πολύ δύσκολη πάσα. Επιθετικό φάουλ που κάνει ο Τζαγκαράκης του Ερμή τώρα απέναντι στο Τζαγκαράκη του Ίκαρου. Χριστοφίδης. Λαμπρόπουλος. Χριστοφίδης. Θέλει να περάσει, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια με το αριστερό, προστάτεψε την μπάλα. Αρώνης. Εξαιρετική τρίπλα ανάμεσα σε δύο. Με ταμπλό, εύστοχος και αυτός. 14-23. Χριστοφίδης, Σταθόπουλος, Τζαγκαράκης. Χριστοφίδης προσποιήθηκε, κερδίζει φάουλ από τον Τράμπαρη πριν το ξεκίνημα της διείσδυσης. Η μπάλα είναι απ' έξω. Έφυγε ο Σταθόπουλος, περνάει ο Πετρίδης στη θέση του για τον Ίκαρο. Έφυγε και ο Τζαγκαράκης και μπήκε με το 5 ο Τασόπουλος για τον Ερμή.
Εύστοχος και στις δύο βολές ο Χριστοφίδης. Αρώνης. Πέτας, Αρώνης. Παγίδα, ξεφεύγει ο Ερμής. Αρώνης. 2 και 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τασόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Πέτας πήρε το rebound με ταμπλό. Εύστοχη. 16-25 διατηρεί. Προβάδισμα 9 πόντων ο Ερμής για ένα ακόμα μάτσο. Ο Ίκαρος ξεκινά έχοντας μεγάλη διαφορά εις βάρος του στο ξεκίνημα του μάτσου. Βαθρακοκύλης για 3. Εύστοχος, ζητάνε και φάουλ από τον πάγκο του Ίκαρου. 19-25. 1-50. Τασόπουλος, ωραία με τον όγκο του και με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει και την ικανότητά του, πήρε σωστή θέση για να σκοράρει και να κάνει το 19-27. Χριστοφίδης. Για 3. Εύστοχος. Πολύ εύστοχες οι ομάδες από μακριά και οι δύο. 22-27. Το μείον 9 για τον Ίκαρο έχει γίνει μείον 5. Φάουλ, φάουλ, σωστό. Φάουλ από τον Χριστοφίδη πάνω στον Τράμπαρη. Τον έσπρωξε με το σώμα. Τέταρτο φάουλ για τους γηπεδούχους. Έχει συμπληρώσει 5 ο Ερμής. Δεύτερο φάουλ του Χριστοφίδη. 2 έχει ο Τζαγκαράκης από την άλλη πλευρά. Φεύγει ο Χριστοφίδης, περνάει ο Σκυφτός για τον Ίκαρο. Σκυφτός που είναι και αρχηγός της ομάδας. Από την ηλικία των Παμπέδων Β, βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια, από τα γενοφάσκια του Συλλόγου δηλαδή. Μάλλον από τα γενοφάσκια του στο Σύλλογο. Βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια στην ομάδα. Δύο βολές που κέρδισε ο Τασόπουλος. Και αυτή είναι μια διαδικασία που σαφώς υπάρχει και στην ομάδα του Ερμή και σε όλες τις ομάδες αυτών των κατηγοριών. Βγάζουν παιδιά από τα σπλάχνα τους, από τις ακαδημίες, από τα πολύ μικρά. Μαθαίνουν και το μπάσκετ και τον αθλητισμό, αλλά και το πώς να συμπεριφέρονται σωστά σαν άνθρωποι που σέβονται και εκτιμούν τον δίπλα, τον άλλον. Είτε είναι συμπαίκτης, είτε είναι αντίπαλος, είτε είναι απλά ένας συνάνθρωπος. Και αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο όφελος για κάποιον που ασχολείται με τον αθλητισμό. Το να είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα σωστός άνθρωπος. 48 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου. 22-28 στη γραμμή για βολές ο Βαθρακοκύλης. Άστοχο στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη rebound επιθετικό. Πετρίδης. Ωραία κίνηση έκανε. Έσπασε την μέση του. Η πάση ήταν από τον Τζαγκαράκη. 24-28 και μία βολή. Εύστοχος και στη βολή. Και μειώνει στους 3 ο Ίκαρος από εκεί που ήταν πίσω με 9 σε ένα ψηλό σκορ για δεκάλεπτο. 28-25. Θα έλεγα σκορ που δεν το βλέπει συχνά για ένα δεκάλεπτο. Αν οι ομάδες πάνε έτσι θα δούμε πολύ ψηλό σκορ και θα ευχαριστηθούμε θέαμα εδώ στο παιχνίδι που παρακολουθείτε απευθείας μέσω του Sports Hero. Τασόπουλος δύσκολα ανάμεσα σε δύο, παίρνει το επιθετικό rebound, αστοχή και πάλι. Είναι τρομερά δυνατός αλλά τελικά βγάζει την μπάλα έξω ο Πετρίδης, ζητάει φάουλο Τασόπουλος. Επίθεση 11 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Τράμπαρης για 2. Είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ. 25-30. Βαθρακοκύλης. 4 δεύτερα. Σούτ από μακριά, άστοχο. Ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με τον Ερμή Περάματος να προηγείται με 30-25.
Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μπήκε στο παιχνίδι ο Φιλίππου για τον Ερμή. Έγινε το λάθος όμως και από την άλλη πλευρά. Με ένα λάθος κάθε ομάδα ξεκίνησαν. Άστοχος ο Πέτας, δεν μπορεί ο Τασόπουλος. Βαθρακοκύλης. Προσποιείται, βγάζει έξω. Σουτ για 3 από τον Σταθόπουλο. Φιλίππου. Αρώνης. Πολύ ωραία ο Τασόπουλος και πάλι από κοντά. Ευστοχή. Με πολύ δύναμη παίρνει το χώρο που χρειάζεται για να φτάνει εύκολα στο αντίπαλο καλάθι. Σκυφτός, Βαθρακοκύλης. Σκυφτός για 3. Rebound, ο Αρώνης. Ίσως υπήρξε κεφάλαιο και από τον Πετρίδη, καθώς ο Αρώνης πρόλαβε και γράπωσε την μπάλα. Ο Πετρίδης έβαλε το χέρι του. Ήταν λίγο έντονη εκεί η μονομαχία, αλλά εντάξει. Δεν έγινε κάτι. Φιλίππου. Για 3. Φάουλ. Το έκανε ο Βαθρακοκύλης. Το παραδέχεται. 3 βολές για τον παίκτη του Ερμή. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη. Σκυφτός. Σουδιά 3, εύστοχο από τον Λαμπρόπουλο. 31-34. Φιλίππου, Τασόπουλος, η μπάλα φτάνει μέσα στη ρακέτα. Την παίρνει ο Λαμπρόπουλος. Γρήγορη και καλή άμυνα με πλάγια βήματα από τον Αρώνη και η μπάλα είναι έξω για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε time out 7:54 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Φιλίππου. Άστοχος αυτή τη φορά ο Τράμπαρης για 3. Βαθρακοκύλης από το rebound του Πετρίδη. Λαμπρόπουλος, σκυφτός. Στο διατρής από το Λαμπρόπουλο. Άστοχο, έσπρωξε την μπάλα ο Αρώνης. Πάνω στον Φιλίππου. Αρώνης. Φιλίππου. Τράμπαρης, Τασόπουλος, γύρισε η μπάλα γρήγορα, παίρνει ο Τασόπουλος την επίθεση, σπρώχνει ο Πετρίδης πάνω στο σκυφτό. Βαθρακοκύλης. Λαμπρόπουλος, Βαθρακοκύλης. Λαμπρόπουλος, με ταμπλό, δύσκολα άστοχος, Τασόπουλος στο rebound. Δεν είναι εύκολο να κατεβάσει αυτό στην μπάλα και σωστά την άφησε στον Φιλίππου. Τασόπουλος, Φιλίππου, όχι. Αρώνης. Πάει στον Πάσιμο, δεν υπάρχει φάουλ. Τασόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Σκυφτός.
Πετρίδης. Κασόπουλος τον κράτησε μακριά από το καλάθι με ωραία άμυνα. Λαμπρόπουλος σε ένα run and gun τρίποντο. Αμέσως έκανε την κίνηση, ένα πλάγιο βήμα. Σηκώθηκε για να κάνει το 34-34. Από το μείον 9 ο Ίκαρος έχει γυρίσει στην ισοπαλία. Κασόπουλος βγαίνει μπάλα στο πλάι. Τράμπαρης έχει χάσει τα τρία τελευταία τρίποντα που έχει επιχειρήσει. Λαμπρόπουλος. Ωραία κίνηση. Πετρίδης προσποιείται. Φάουλ είναι αυτό. Πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Όχι, συγγνώμη, είναι απ' έξω η μπάλα, είναι φάουλ που δόθηκε πριν το ξεκίνημα της τελικής προσπάθειας. Βαθρακοκύλης, αριστερό lay-up και για πρώτη φορά στο μάτς ο Ίκαρος περνάει μπροστά 5,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους, 36-34. Φιλίππου. Ωραία στον Τασόπουλο, εξαιρετική reverse κίνηση, αλλά χωρίς καλό τελείωμα. Σκυφτός από ένα ακόμα rebound που πήρε τώρα ο Σταθόπουλος. Βαθρακοκύλης. Δεν βγήκε το pick and roll, αλλά ο Σταθόπουλος έκοψε αυτόματα χωρίς να γίνει το screen, να το ολοκληρώσει το screen. Προσποιήθηκε ότι θα κάνει screen. Πήρε το pick and roll σε δεύτερο χρόνο. Τώρα κόβεται ο Τασόπουλος. Σου διατρείς από το Λαμπρόπουλο. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Τράμπαρης. Από το rebound του Αρώνη. Τασόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Βαθρακοκύλη. Δεύτερο για τους γηπεδούχους. Δεύτερο για τον Βαθρακοκύλη. Φιλίππου στην επαναφορά. Τζαγκαράκης έδωσε το screen, κράτησε δύο αντιπάλους μακριά. Ελευθέρωσε τον Φιλίππου για να σουτάρει χωρίς πίεση και να ισοφαρίσει 36-36. Ωραίο παιχνίδι βλέπουμε. Παιχνίδι που σας προσφέρει απευθείας το Sports Hero. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που έχουμε δευτεριάτικο μάτς από την ΑΕΣ Κανά των ανδρών. Κάτι θα έχουμε και αύριο για τα παιδικοεφηβικά. Θα δείξουμε και την Τετάρτη το Πανιόνιο Εσπερίδες στις Νεάνιδες. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ζώνη τριήμερη για την Εσκανά. Για το Sports Hero που φέτος βρίσκεται στην ένατη σεζόν του. Έχει μπει στην ένατη σεζόν του. Στην κάλυψη του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ένα τεράστιο προϊόν το τοπικό μπάσκετ. Που κακώς στερούταν προβολής, έστω και αυτής της προβολής, μέσω ίντερνετ. Δεν μπορεί τόσος κόσμος, τόσοι αθλητές, τόσες ομάδες να μην εμφανίζονται πουθενά. Εμείς είμαστε δίπλα και ελπίζουμε να μπορούμε ό,τι καλύτερο κάνουμε να το ευχαριστήσετε κι εσείς. Τράμπαρης χάνει από πίσω. Τζαγκαράκης βγαίνει μπάλα έξω. Αρώνης, Φιλίππου. Έχει μπει στο μάτς και ο Μπαμπούνης για τον Ερμή. Φάουλ, αμυντικό, δύο βολές. Που κέρδισε ο Τζαγκαράκης από τον Βαθρακοκύλη που κάνει το τρίτο του. Φεύγει ο Σκυφτός, περνάει ο Γονίδης. Θα βγει ο Βαθρακοκύλης που έχει τρία, για να δούμε. Έφυγε ο Τζαγκαράκης στην πρώτη, 36-37. Άστοχος στη δεύτερη. Χριστοφίδης. Βαθρακοκύλης. Σταματάει με ταμπλό. Ευστοχή. 38-37. Ωραία προσπάθεια, δύσκολη.
Αρώνης. Ωραία τρίπλα, αλλά έκλεισε πολύ γρήγορα ο Γονίδης που πάλι παίζει καλή άμυνα και τον οδηγεί σχεδόν εκτός γηπέδου τον Αρώνη. Πήρε το rebound ο Πετρίδης. Ωραία άμυνα από τον Ίκαρο, συντονισμένη, συνδυασμένη, ομαδική άμυνα. Βαθρακοκύλης, άστοχος για τρεις. Rebound ο Φιλίππου. Ετοιμάζονται Σταθόπουλος και Λαμπρόπουλος να μπουν στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Φιλίππου. Τζαγκαράκης. Δεν υπάρχουν βήματα. Κανείς από τους τρεις διαιτητές δεν έδωσε βήματα. Φάουλ δόθηκε. Εγώ δεν λέω αν ήταν ή δεν ήταν. Απλά ζήτησε βήματα ο Ίκαρος. Δεν φάνηκε κανείς από τους διαιτητές να θεωρεί αυτό. Έχουμε time out 2 και 25 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Στη γραμμή ο Τζαγκαράκης. Άστοχο στη δεύτερη. Χριστοφίδης. Βγαίνει μπάλα έξω. Δύσκολη προσπάθεια από τον Σταθόπουλο. Φιλίππου σταματάει, αστοχή. Rebound ο Σταθόπουλος. Χριστοφίδης. Άλλαξε με τον Σταθόπουλο, Λαμπρόπουλος. Σταθόπουλος. Λαμπρόπουλος και πάλι για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά. Αρώνης, σούτ για τρεις, εύστοχο. Από τον Τράμπαρη που μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες πετυχαίνει το τέταρτο του τρίποντο σε 7 προσπάθειες στο μάτς μέχρι τώρα. Δεν είναι να τον αφήνεις μόνο του. Αλλά έχει καλές κινήσεις, ξεμαρκάρεται γρήγορα, έχει πολύ γρήγορη κίνηση στο σουτ και είναι σχετικά εύστοχος, κερδίζει το φάουλ. Ο Σταθόπουλος έχει σχετικά, πολύ εύστοχος, 4 στα 7. Πάνω από 57-58%. Εύστοχος ο Σταθόπουλος, 39-41. Rebound. Αντιαθλητικό. Τζαγκαράκης ο οποίος διαμαρτύρεται λέγοντας ότι δεν έχει κάνει μόνο αυτός φάουλ. Στη γραμμή ο Σταύρος. Άστοχο στη βολή. Κάνει και τη δεύτερη. Το 39-41 περιμένει. Παραμένει, όχι περιμένει. Δεν είμαστε βεβαίως στα επίπεδα παραγωγικότητας της πρώτης περίοδου και είναι λογικό αυτό. Δεν θα ήταν και ό,τι πιο εύκολο να μπουν 55-56 πόντοι στο ημίχρονο για κάθε ομάδα. Γονίδης. Δυσκολεύεται. Ωραία ο Σταύρος. Χρεώνεται με βήματα πριν ευστοχίσει. Φιλίππου. Φιλίππου.
Σταματάει για τρεις, εύστοχος. Στο συν 5 ο Ερμής. Χριστοφίδης. Σταύρος. Έχει χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα. 18,5 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε και πάλι time out. Φιλίππου. Αρώνης. Πλησιάζει, βγαίνει έξω η μπάλα. Άστοχος ο Πέτας για 3. Rebound από τον Σταθόπουλο. Κόβεται ο Καρκατσούλης, τελειώνει το πρώτο μέρος. 44 ο Ερμής Περάματος, 39 ο Ίκαρος Καλυθέας εδώ στο κλειστό Έσπερος. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό Έσπερος στην Καλυθέα. Βαθρακοκύλης, Σταύρος, Σταθόπουλος, Λαμπρόπουλος και Πετρίδης η πεντάδα για τον Ίκαρο. Πρώτο σούτ από τον Λαμπρόπουλο, άστοχο. Rebound από τον Κουντούρη που είναι το καινούργιο πρόσωπο στον Ερμή. Στην πεντάδα μαζί με τον Αρώνη, τον Πέτα, τον Τράμπαρη και τον Ζήση. Σούτ για 3 από τον Αρώνη, άστοχο. Μπάλα έξω για τον Ίκαρο, λένε δίτητες. Όχι. Για να δούμε. Ο ένας λέει για τον Ίκαρο, ο άλλος λέει για τον Ερμή. Μπάλα και εγώ νομίζω για τον Ερμή ήταν. Όπως είδα τη φάση εδώ από κάτω, μπροστά μου. Αρώνη στην επαναφορά. Τράμπαρης, Πέτας. Κουντούρης για 3, άστοχος. Βαθρακοκύλης. Πέτας, Αρώνης. Αρώνης. Τράμπαρης. Πέτας περνάει, κερδίζει φάουλ από τον Σταθόπουλο. Το φάουλ δόθηκε πάνω στην προσπάθεια. Εύστοχος στη δεύτερη ο Πέτας. Βαθρακοκύλης. Ξαναφτιάχνει μια μικρή διαφορά ο Ερμής. Το συν 6. Βαθρακοκύλης. Δεν υπήρχε εκεί κανένας. Ζητάει φάουλ. Τράμπαρη στην επαναφορά, Ζήσεις. Αρώνης. Ζήσεις. Βήματα. Σταύρος γυρίζει.
Δεν μπορεί να εξαρχίσει. Αρώνης. Μετά το rebound του Πέτα. Τράμπαρης. Κουντούρης τον Πέτα για τρεις. Rebound από τον Λαμπρόπουλο. Κάτω από το καλάθι ο Πετρίδης. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Παίρνει το φάουλ. Άστοχος και στις δύο. Μια φάση που θα μπορούσε να έχει αποφέρει τρεις πόντους. Δεν έφερε τίποτα. Ο Ζήσης έσωσε μια μπάλα που όμως καταλήγει στα χέρια του Λαμπρόπουλου που βάζει στο εύκολο lay-up. 41-45. Αρώνης. Ζήσης. Ρόνις, Ζήσης, Κουντούρης, φάουλ. Αυτό από τον Λαμπρόπουλο έβαλε το χέρι χαμηλά. Χτύπησε τον αντίπαλό του. Δεύτερο για τον Ίκαρο, ένα έχει. Ο Ερμής στην τρίτη περίοδο. Φεύγει ο Κουντούρης, περνάει ο Τασόπουλος. Τράμπαρης, Τασόπουλος. Ζήσης για τρεις από τη γωνία, έρμπολ. Ο Σταύρος κράτησε τον Τασόπουλο εκτός μπάλας. Μπόρεσε να τον αποτρέψει από το να πάρει το rebound. Βαθρακοκύλης. Σουτ για τρεις. Άστοχο από τον Σταθόπουλο. Ρίχνει το ρυθμό Ερμής. Ετοιμάζεται να μπει ο Καρκατσούλης. Φαίνεται ότι για τον Ερμή περάματος ο χαμηλός ρυθμός είναι το ζητούμενο. Ο Ίκαρος θέλει να τρέξει, να πιέσει. Καλάθι από τον Τασόπουλο. Διαφορά στους 6. Βαθρακοκύλης προσποιείται. Αστοχή. Rebound, αλλά ο Τασόπουλος είναι αυτός που βγάζει την μπάλα έξω. Το rebound το πήρε ο Σταθόπουλος για τον Ίκαρο. Φεύγει τώρα, μπαίνει ο Καρκατσούλης. Χαμηλότερο σχήμα, πιο γρήγορο, με καλύτερο περιφερειακό σουτ, αλλά όχι δύναμη στη front line. Σταύρος προσπαθεί, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τράμπαρη στο rebound, Αρώνης. Βήματα ήταν αυτά. Τασόπουλος τρυφογυρίζει. Πετυχαίνει το καλάθι δυνατά. Και στο σύν 8 ο Ερμής. Καρκατσούλης. Βαθρακοκύλης. Έστοχος ο Τράμπαρης για τρεις, πέμπτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Και η διαφορά φτάνει σε διψήφιο. Στο συν 11 ο Ερμής, έχουμε time out. Ο Ίκαρος είχε καταφέρει να ισορροπήσει πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, να περάσει και μπροστά. Κλείσουμε το δεκάλεπτο στα επίπεδα του ντέρμπι, αλλά ο Ερμής έχει βρει λύσεις. Πάλι καλύτερο ξεκίνημα έχει κάνει, όπως και στο μάτς. Μπάλα έξω για τους φιλοξενούμενους. Αρώνης στην επαναφορά. Τράμπαρης. Αρώνης. Τράμπαρης. Αρώνης.
Τασόπουλος, Πέτας, Ζήσης, Αρώνης, δύο δευτερόλεπτα για το σούτ. Ο Σκυφτός έπαιξε καταπληκτική άμυνα πάνω στον Τράμπαρη, διαβάζοντας την κίνησή του. Ανάποδο lay-up από τον Τζαγκαράκη για το 43-52. Είπαμε ότι ο Ίκαρος θα ψάξει τις ταχύτατες επιθέσεις, να τρέξει γρήγορα, να κλείσει διαδρόμους, να κλέψει στην άμυνα και να φύγει σε ευνηδιασμούς. Σαφώς πιο γρήγορη ομάδα. Τώρα με πολύ νεανική πεντάδα σε σχέση με τους αντιπάλους που, εντάξει, και ο Τασόπουλος και ο Πέτας είναι μεγάλα παιδιά. Φάουλ από τον Τασόπουλο στον Τζαγκαράκη. Σταθόπουλος, Καρκατσούλης. Σταθόπουλος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει από μακριά, έχει χάσει τρία τρίποντα αν μετράω καλά. Αρώνης. Βγαίνουν τα σουτ, βγαίνουν τα συστήματα για τον Ίκαρο, αλλά δεν είναι έστοχος. Τζαγκαράκης, φάουλ από τον Τράμπαρη. Τρίτο. Οδηγίες προς τον Σταθόπουλο από τον κύριο Βλασόπουλο. Σκυφτός. Χριστοφίδης. Σκυφτός για τρεις. Με ταμπλό άστοχος. Δεν μπορεί ο Τζαγκαράκης. Πήρε rebound ο Κερασίδης που μπήκε στο μάτς για τον Ερμή. Αρώνης. Double team Κερασίδης. Πέτας, Τασόπουλος, σταματάει, δεν, τώρα εκτελεί για δύο, άστοχος. Rebound από τον Λαμπρόπουλο που ξεφεύγει από τον Αρώνη με μια εξαιρετική κίνηση. Καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική προσπάθεια από τον παίχτη του Ίκαρου, τον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, 45-52. 2:37 για το τέλος της τρίτης περίοδου και έχει και μια βολή. Η καλύτερη φάση μέχρι τώρα στον αγώνα. Εύστοχος και στη βολή, 46-52. Μπαίνει ο Φιλίππου στη θέση του Ζήση. Φιλίππου με τον Χριστοφίδη πάνω του. Ωραία ο Τασόπουλος, του κλέψε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Τζαγκαράκης, χωρίς φαουλ Καρκατσούλης. Χριστοφίδης. Προσποιήθηκε ότι θα πάει για τρεις, έχει κερδίσει φαουλ. Συμπλήρωσαν πέντε οι φιλοξενούμενοι, πάει στις βολές ο Χριστοφίδης. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι του Ερμή, 48-52. Φιλίππου. Τζάμπολ, το βελάκι λέει Ερμής. Τεχνική ποινή. Εις βάρος των φιλοξενουμένων. Άστοχο στη βολή ο Χριστοφίδης. Μουσική
Μπάλα είναι για τον Ερμή. Με επαναφορά από τον Φιλίππου. Πέτας. Βασόπουλος έχει κερδίσει φάουλ. Πάει στη γραμμή για δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τον Ίκαρο. Εύστοχος και στις δύο, ο Τασόπουλος ανεβάζει διαφορά και πάλι στους 6. Στους 3 από τον Λαμπρόπουλο που κερδίζει φάουλ για 3 βολές. Φάουλ από τον Φιλίππου, ο οποίος φτάνει τα 4, δεν συμφωνεί ούτε τώρα. Συγγνώμη, όχι από τον Φιλίππο, από τον Πέτα που φτάνει τα 4. Ο Φιλίππο έχει 1. Στις 3 έβαλε ο Λαμπρόπουλος. 50-54. Φιλίππου. Σόπουλος, ωραία, πλησίασε. Έσπρωξε την μπάλα ο Λαμπρόπουλος, αλλά σε αντίπαλο, άστοχο τρίποντο. Φάουλ από τον Τασόπουλο. Πάνω στον Τζαγκαράκη. Τέταρτο φάουλ για τον Τασόπουλο. Δύο πολύ έμπειροι παίχτες έχουν από 4 φάουλ, Τασόπουλος και Πέτας για τον Ερμή. Εύστοχος ο Τζαγκαράκης στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 52-54, και καθώς έχουμε ακόμα 11 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του μάτς, αναμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι τέλους. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Φάουλ χαμηλά από τον Καρκατσούλη πάνω στον Αρώνη. Πρώτο για τον Καρκατσούλη, τέταρτο για τον Ίκαρο. Αρώνη στην επαναφορά, Φιλίππου για 3, φάουλ. Φάουλ. Μπορεί να σήκωσε τα χέρια ψηλά ο Τζαγκαράκης, αλλά έσπρωξε το σώμα του μπροστά προς τον αντίπαλο για να μειώσει το χώρο, να μην του δώσει ελεύθερο σούτ. Από την ώρα που υπήρξε επαφή, είναι φάουλ. Σωστό είναι. Άλλο να έχει τα χέρια ψηλά και να είσαι κάθετος, και άλλο να έχει τα χέρια ψηλά και να κινείται το σώμα μπροστά εμπρός. Δεν είναι το ίδιο. Εύστοχος ο Φιλίππου, 52-55. Γιατί και οι διαιτητές κάνουν δύσκολη δουλειά, δεν λέει τίποτα ότι είναι τρεις. Καθένας έχει διαφορετικό πεδίο να κοιτάει. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε σωστά. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς. 2-2 Φιλίππου. Τρεις στις τρεις.
Οι βολές είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο, μπορεί να κάνει τη διαφορά πραγματικά. Ο Ερμής είναι πιο εύστοχος. Προηγείται με 5. Λαμπρόπουλος έχει πάρει την ίδια προσπάθεια 3-4 φορές, έχει ευστοχήσει μόνο στη μία. Φιλίππου. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει λάθος στο σφύριγμα. Δεν έχει κάνει φάουλ ο Σκυφτός, δεν έχει πάει πάνω στον αντίπαλο. Η μπάλα πέρασε και από τους δύο και έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Στη γραμμή. Άστοχος ο Τζαγκαράκης. ...52-58... Καρκατσούλης. Λαμπρόπουλος. Χριστοφίδης. Σκυφτός, τρυφογυρίζει, ωραία, πηγαίνει σε δύσκολη προσπάθεια, είναι αποτυχημένη. Αρώνης. Τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Αν βεβαίως χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο ο Ερμής. Αρώνης. Φιλίππου. Η μπάλα έξω από τον Τζαγκαράκη. Οπότε έχουμε και άλλη επίθεση για τον Ίκαρο. 4 δευτερόλεπτα απομένουν. Για να δούμε αν προλάβουν να κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Λαμπρόπουλος παίρνει το σούτ από μακριά. Είναι άστοχος. Ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. 58-52 μπροστά ο Ερμής Περάματος προηγείται του Ίκαρου εδώ στην Καλλιθέα. Ξεκίνημα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Βαθρακοκύλης, Σταύρος, Χριστοφίδης. Λαμπρόπουλος και Σταθόπουλος η πεντάδα για τον Ίκαρο. Χριστοφίδης. Σουτ για 3, άστοχο από τον Λαμπρόπουλο. Rebound από τον Τζαγκαράκη που είναι στην πεντάδα μαζί με τον Αρώνη, τον Τράμπαρη, τον Μπαμπούνη και τον Φιλίππου. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Τζαγκαράκη. Ξανά στους 8 η διαφορά. Κάθε ξεκίνημα περίοδου βρίσκει τον Ερμή να ξεκινά καλύτερα. Καλάθι και φάουλ. Βαθρακοκύλης στο καλάθι. Δεύτερο φάουλ από τον Φιλίππου. 54-60. Ο Βαθρακοκύλης. Το 96-60. Μείωσε γρήγορα ο Ίκαρος στους 4. Φιλίππου. Τράμπαρης. Λάθος. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μπαμπούνη. Χριστοφίδης. Βαθρακοκύλης. Για 3 φάουλ. Άστοχο το τρίποντο. 3 βολές για τον παίχτη του Ίκαρου. Εύστοχο στην πρώτη. Thank you.
Έφτωχος και στη δεύτερη. Τρεις στις τρεις και το μάτς στον πόντο. Από το μείον 8 ο Ίκαρος έκανε ένα 7-0. Έχουμε δρόμο ακόμα, μας επιφυλάσσει πράγματα το παιχνίδι νομίζω. Ωραία κάτω από το καλάθι ο Τζαγκαράκης. Από την εξαιρετική πάσα του Αρώνη. Χριστοφίδης. Βαθρακοκύλης. Τράμπαρης. Ωραίος ευνηδιασμός, αλλά δεν υπάρχει φάση μέχρι τέλους. Έκλεψε! Έκλεψε την μπάλα ο Μπαμπούνης μέσα από τα χέρια του Σταθόπουλου και κέρδισε το φάουλ. Δεν έχω καταλάβει τι, πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εδώ. Η μπάλα τελικά είναι στον Ίκαρο. Φάουλ που κερδίζει ο Χριστοφίδης. Το σκορ είναι 64-59. Υπήρξε σφύριγμα νωρίτερα την ώρα που σκόραρε ο παίχτης του Ερμή. Εγώ θεώρησα ότι είναι για φάουλ, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Χριστοφίδης, Σταύρος. Τρυφογυρίζει, ωραία. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Μειώνει στο καλάθι ο Ίκαρος. Φιλίππου. Βγαίνει μπάλα στη γωνία. Τράμπαρης. Πλησιάζει. Φιλίππου. Εύστοχος. Ωραία συνεννόηση και ωραία συνεργασία των παιχτών της ομάδας του Περάματος. Χριστοφίδης. Πλησιάζει, περνάει, ωραίο δεξί lay-up. 64-66, τελευταίο 7 λεπτό στο μάτς. Φιλίππου. Για τρεις. Rebound από τον Λαμπρόπουλο. Βαθρακοκύλης. Βήματα, βήματα. Κίνηση χωρίς κανένα σταθερό. Αρώνης. Τράμπαρης. Πλησιάζει, αστοχή. Λαμπρόπουλος, φοβερό κόψιμο από τον Μπαμπούνη πάνω στο Λαμπρόπουλο, εξαιρετική φάση. Τρίτο φάουλ, δεύτερο φάουλ για τον Ίκαρο στην τελευταία περίοδο. Δεύτερο για τον Πετρίδη. Τράμπαρης. Δεύτερο φάουλ για τον Σταύρο τώρα.
Έχουμε time out, 3 και 47 πριν από το τέλος του match. Παναφορά με τον Φιλίππου, η μπάλα έξω. Από τον Σταύρο. 14 δευτερόλεπτα για τον Ερμή. Αρώνης, Τράμπαρης, Τασόπουλος. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τασόπουλο. Πέρασε κάτω από το καλάθι με τρίπλα για να φτάσει στην άλλη πλευρά και να σκοράρει. 64-68. Δύσκολη και ωραία προσπάθεια από τον Λαμπρόπουλο τώρα. 66-68. Φιλίππου. Τράμπαρης για 3. Επιθετικό φάουλ. Πέμπτο φάουλ για τον Τασόπουλο. Βαθρακοκύλης. Τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ίκαρος προσπαθεί. Ω, τρομερό κόψιμο από τον Αρώνη. Πήγαμε που προσπαθεί να ισοφαρίσει. Αλλά η αμυντική προσπάθεια ήταν εξαιρετική. Τράμπαρης για 3, εύστοχος. 66-71, το πέμπτο του τρίποντο στο μάτς. Έχει πάρει πάνω από 10 προσπάθειες, αλλά 12 νομίζω συνολικά. Όμως έχει 5 εύστοχα. Χριστοφίδης για 2. 68-71. Αρώνης. Φιλίππου για 3. Φάουλ από τον Πετρίδη πάνω στον Μπαμπούνι. Τρίτο φάουλ του Πετρίδη, τέταρτο για τον Ίκαρο, η μπάλα απ' έξω για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε μπει στο τελευταίο τετράλεπτο. Αρώνης. Φτάνει η μπάλα στον Μπαμπούνι. Θα έλεγα με τη βοήθεια της μοίρας έφτασε η μπάλα μέχρι εκεί. Βαθρακοκύλης, 68-73. Έκλεψε ωραία ο Αρώνης. Πολύ ψηλή πάσα, την κράτησε ο Φιλίππου. Άμυνα από τον Σταύρο. Λαμπρόπουλος. Η άμυνα ήταν καλή από τον Αρώνη. Ο Λαμπρόπουλος έβγαλε την μπάλα έξω. Αρώνης, Φιλίππου. Τράμπαρης, σπρώχνουν την μπάλα 2, φτάνει στον Τράμπαρη που αφήνει στον Αρώνη. Τζαγκαράκης, ωραίο καλάθι. Time out, 2 και 51 για το τέλος του μάτς. Ο Ερμής ανεβάζει τη διαφορά και πάλι, αυτή τη φορά είναι στους 7. Καρκατσούλης. Χριστοφίδης. Βαθρακοκύλης.
Καρκατσούλης. Ανάμεσα σε δύο, πολύ παρακινδυνευμένη τρίπλα κατά τα πόδια. Του έκλεψε την μπάλα ο Αρώνης και κάνει και φάουλ ο Καρκατσούλης πάνω στον Τράμπαρη. Δεύτερο φάουλ για τον playmaker του Ίκαρου, πέμπτο για τους γηπεδούχους στη γραμμή. Ο Τράμπαρης για βολές. Εύστοχος και στις δύο. Και πάλι διαφορά στους 9. Ο Ίκαρος που κατάφερε μόλις μία φορά να περάσει μπροστά στο σκορ. Συνέχεια κυνηγάει στο παιχνίδι. Και ο Ερμής βρίσκει τρόπους να πηγαίνει τη διαφορά κοντά σε διψήφιους. Τρίτο τρομερό στόπ στο μάτς. Από τον Αρώνη το δεύτερο του. Σουτ για τρεις από μακριά από τον Λαμπρόπουλο. Από εδώ και μετά φαβορί για την νίκη είναι ο Ερμής. Τελευταίο δίλεπτο με τη διαφορά στους 9 και με τον Ίκαρο να μην έχει λύσεις, να μην δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ή και αν θέλει να το κάνει η άμυνα είναι τέτοια για τον Ερμή. Φιλίππου για τρεις, μέσα για το μάτς θα έλεγα. 1-45, 80-68. Βαθρακοκύλης. Φάουλ από τον Τράμπαρη. Δύο βολές για τον παίχτη του Ίκαρου. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Τράμπαρη στη γωνία. Σκιστός. Βαθρακοκύλης για τρεις. Φάουλ που κάνει ο Αρώνης πάνω στον Σκιφτό. Μπαίνει στο μάτς ο Ρουκάς για τον Ίκαρο, έφυγε ο Σταθόπουλος. Εύθερο στη δεύτερη ο Σκυφτός. Φιλίππου. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Σουτ για τρεις. Εύστοχο φινάλε στο μάτς. Ο Αρώνης δίνει την νίκη στην ομάδα του. Σιγουρεύει την νίκη για την ομάδα του. 83-71. Ο Ερμής Περάματος περνάει από το κλειστό της Καλλιθέας. Νικά τον Ίκαρο. Το μόνο που απομένει να δούμε το τελικό σκορ. Στη γραμμή ο Γονίδης.
εύστοχος και στις δύο. Φιλίππου. Φάουλ που έκανε ο Γονίδης πάνω στον Φιλίππου. Μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς θα ολοκληρωθεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Δεν κάνει επίθεση ο Ίκαρος. Ολοκληρώνεται το μάτς 85-73 η νίκη για τον Ερμή Περάματος εδώ στην Καλλιθέα. Κίτρια λοιπόν η ομάδα του Περάματος εδώ στο κλειστό του Εσπέρου στην Καλλιθέα από το συνεργείο του Sports Hero και τον Γιώργο Νιφλή που ήταν μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.